Στην αποχαιρετιστήρια τελετή του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον Κώστα Καζάκο παραβρέθηκε η οικογένεια του ηθοποιού και πολλοί συναδελφοί του. Εκεί και η κάμερα της εκπομπής με την Ευελίνα ανοιχτά. Τα τελευταία 30 χρόνια μαζί με τη μητέρα μου κατάφερα να δημιουργήσουν τη ζωή που πάντα ονειρευόταν. Μια μεγάλη οικογένεια που ο καθένας είχε λόγο και ελευθερία και ταυτόχρονα ήμασταν μια γραφιά. Θα ήταν αδύνατο να μπορέσουμε ποτέ να εξηγήσουμε τη ζωή που μοιραστήκαμε μαζί του. Για τον λόγο ότι ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια και αγγίζει τα θεϊκά. Η κάθε μέρα ήταν γιορτή που το βράδυ μετατρεπόταν σε πλατωνικό συμπόσιο. Για εμάς, ο μπαμπάς μας θα είναι πάντα ο βίας. Για εμάς τους μαθητές του θα είναι πάντα ένας φάρος ο δάσκαλός μας. Σπουδαίος άνθρωπος. Στενοχωρηθήκαμε όλοι με το χαμό του. Είχα δουλέψει μαζί του, ήταν παιχνιδιάρη στη σκηνή. Σαν μπαμπάς μας ήταν. Ήταν πολύ ζεστός άνθρωπος και έτσι πλούσιο σε συναισθήματα. Και νομίζω το έχει μεταλαμπαδεύσει και στα παιδιά του. Έχω συγκλονιστεί εγώ από την πρώτη στιγμή. Και αυτό μου βγαίνει συνεχώς. Δεν μπορώ να αρθρώσω λόγο. Με διακόπτει ο λυγμός. Μία φράση του που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Το θέατρο δεν ξεπερνιέται ποτέ. Μία φράση και... του που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Να βλέπουμε πάντα μπροστά. Και πρέπει να ζούμε τη ζωή μας. Είμαστε φτωχότεροι κάθε μέρα και κάποιος. Είμαστε πολύ φτωχαίνουμε και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερως.